πρώτη αιμοδοσία του 2011 με καλή προσέλευση, ικανοποιητική. Ελπίζουμε να είναι το δείγμα της χρονιάς που έρχεται. Το 2010 ήταν δυστυχώς όχι ικανοποιητικό. Ίσως ο γιος του Νείλου, ίσως τα οικονομικά μέτρα επηρέασαν τους συμπολίτες μας. Εύχομαι το σημερινό δείγμα να είναι αυτό που θα ακολουθήσει το 2011 και να έχουμε ίσως χιλιάδες αιμοδότες, δεν φτάνουν οι 700 που είναι στην οργάνωση, να πολλαπλασιαστούν. Η πόλη μας και ο νομός μας υποχρεούται να έχει η πόλη 7.000 αιμοδότες και 15.000 αιμοδότες περίπου ο νομός, για να είμαστε αξιοπρεπείς έτσι στην προσφορά ζωής. Το να έχουμε 500 και 600 άτομα και να περιμένουμε από αυτούς να σωθούμε όλοι μας, θεωρώ ότι δεν λέει τίποτα και δεν είναι και χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Να μην μιζεριάζω, να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας που είναι σήμερα εδώ πέρα. Είναι ικανοποιητική προσέλευση και αυτό είναι το ευχάριστο. Ελπίζουμε να πάμε να συνεχίσουμε έτσι. Και βέβαια να μην ξεχνάμε τα πλαστοκύτταρα, δωρεά οργάνων και όλα τα υπόλοιπα που πραγματεύει το σύλλογός μας. Η αμέσως επόμενη είναι 9 Φεβρουαρίου. 18 Φεβρουαρίου έχουμε στην Κεσαριά. 20 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, 20 Ιανουαρίου έχουμε στα Σέρβια, ο Σύλλογος Σερβίων. Υπάρχουν 25 προγραμματισμένες αιμοδοσίες στο νομό, στο Δήμο Κοζάνης, για το 2011. Και χώρια το Ποδοσάκιο που έχει ετοιμάσει και άλλο πρόγραμμα εκεί. Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλό προγραμματισμό με τα νοσοκομεία. Τα παιδιά, το προσωπικό των νοσοκομείων υπερβάλλει αυτόν, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι είναι σε έλλειψη προσωπικού. Παρ' όλα αυτά, μας ικανοποιούν τα αιτήματα στις οργανωμένες εξορμήσεις. Ελπίζουμε βέβαια στις προσλήψεις και άλλου προσωπικού να μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις εξορμήσεις. Γιατί το να βγούμε σε ένα χωριό μεγάλο να κάνουμε αιμοδοσία σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε και εκεί έναν πυρήνα. Δεν μπορεί να έρθει το βουνό στο ΜΟΑΜΕ. Δεν γίνεται. Το ΜΟΑΜΕ θα πάει στο βουνό. Εμείς θα πάμε στα χωριά, τα μεγάλα τουλάχιστον, όπως πάμε στην Άνω Κόμη και μαζεύουμε το χρόνο 100 μονάδες αίμα. Και τι, ένα χωριό μικρομεσαίο είναι η Άνω Κόμη. Έτσι στην Κεσταριά που ξεκινήσαμε με 10 μονάδες την προηγούμενη φορά, ελπίζω 15-20 τώρα που θα πάμε στον επόμενο μήνα. Και αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής για όλα τα χωριά μας, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, το μόνο εργοστάσιο που παράγει το αίμα είναι το ανθρώπινο σώμα. Και ώσπου να παρουσιαστεί η τεχνολογία που να βγάλει βιομηχανικό αίμα, πρέπει εμείς να δίνουμε το αίμα μας.